Ας ξεκινήσουμε στο 2023 από το λιμάνι του Ηρακλείου. Μιλώντας για κρουαζιέρα, να δούμε τι εκτιμήσεις υπάρχουν, τι ενδείξεις υπάρχουν, ενδεχόμενα να υπάρχουν και δεδομένα. Αυτό δεν το ξέρω, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Καλημερίζω τον κύριο Μινά Παπαδάκη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αστουγεράκη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Για δώστε μας λίγο τα φώτα σας, έτσι όπως το ξεκίνησα και το πήγα το 23, τι περιμένετε. Η χρονιά έκλεισε πολύ καλά το 22, κλείσαμε με 304.000 επιβάτες και 227 προσεγγίσεις στο λιμάνι μας. Πήγαμε δηλαδή ξανά στα νούμερα του 2019 που ήταν 207 οι προσεγγίσεις το 22. 227 οι προσεγγίσεις και 304.000 επιβάτες. Μάλιστα. Στα νούμερα του 19 που ήταν η χρονιά κορύφωσης του ελληνικού τουρισμού. Ναι. Πριν μπω στην πρόβλεψη του 23, να πω γενικά και εγώ έτσι να δύο κουβέντες για την οικονομία. Προσωπικά δεν συμμερίζομαι τις τόσο απαισιόδοξες προβλέψεις. Είδαμε το 22 ότι συνέβησαν πολλά δεινά τα οποία θα έπρεπε να έχουν επιδεινώσει πάρα πολύ περισσότερο την παγκόσμια οικονομία. Είδαμε μέχρι στιγμής μια αθεκτικότητα παντού και στην Ελλάδα βεβαίως, η Ελλάδα πήγε πολύ καλά το 22. Συνεπώς το 23 υπό συνθήκες μπορεί να αποδειχθεί μια μεταβατική χρονιά μέτρια, όχι απαραίτητα κακή όμως. Mm. Και εφόσον δούμε την κορύφωση των επιτοκίων το πρώτο εξάμηνο και την αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, που και αυτό συζητείται έντονα κάποια στιγμή προς το δεύτερο εξάμηνο να ολοκληρωθεί ο πόλεμος, μπορεί να δούμε ξανά την οικονομία μετά από μια ήπια επιβράδυνση να μπει σε κανονικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Mm. Ωραία, κρατώ αυτή την επισήμανση ότι υπό συνθήκες. Η οικονομία είναι κλίμα, άρα έχει σημασία να την βλέπουμε. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, μέχρι σήμερα λέγαμε ότι είναι κλίμα, είναι ψυχολογία, αλλά πλέον τα δεδομένα και όταν η τσέπη δεν έχει χρήμα για να πας ούτε στο σούπερ, φεύγεις από το κλίμα και πας στην πραγματικότητα. Αλλά κρατάω αυτό το οποίο είπατε και το σέβομαι, ότι υπό συνθήκες που εσείς κρίνετε και δύο κουβέντες είπατε, θεωρείτε ότι θα είναι μια μέτρια οικονομική χρονιά. Μια μέτρια χρονιά ακριβώς, μεταβατική, που θα μπορεί να μας οδηγήσει ξανά σε κανονικούς ρυθμούς παγκόσμιας ανάπτυξης και στη χώρα μας βέβαια, που έχει πολλά δεδομένα για να πάει καλύτερα. Τώρα για την κρουαζιέρα του 23. Ναι. Θετικές είναι οι προοπτικές. Από τις μέχρι σήμερα προκρατήσεις που έχουμε, οι οποίες επειδή πλέον έχουμε μπει στη χρονιά, πίνουν να είναι οριστικές. Έχουμε 250 προβλεπόμενες προσεγγίσεις για το 2023, δηλαδή 10% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό συνήθως μέσα στη χρονιά ανεβαίνει λιγάκι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να περιμένουμε άλλες 20-25 έκτακτες προσεγγίσεις να μας βγουν μέσα στο 2023. Επιπρόσθετα, επειδή το 22 τα καράβια είχαν δεσμεύσει πολλές καμπίνες καραντίνας λόγω κορονοϊού, κάτι το οποίο θα τίνει να φθήνει όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερες πληρότητες στα καραβιά. Χωρίς όμως κανένας να ξέρει τι γίνεται, γιατί βλέπετε τι γίνεται με το νέο κύμα, βλέπετε τι γίνεται στην Κίνα. Σωστά, και βλέπετε ότι συνεδριάζουν ξανά πάλι οι Ευρωπαίοι και δεν ξέρουμε τι απαγορεύσεις μπορούν να έρθουν. Έτσι. Δηλαδή, σωστά, είναι ένα παράγωνο βεβαιότητας. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δεν έχουμε τοξικότητα τώρα στον κορονοϊό. Έχουμε πολλά κρούσματα, αλλά δεν έχουμε περιστατικά για νοσοκομείο, έτσι είναι, ναι. Για το ένα δεδομένο. Εξακολουθεί λοιπόν να υπάρχει αυτός ο παράγωνα βεβαιότητας που λέγεται κορονοϊό στην κρουαζιέρα, αλλά λέτε τουλάχιστον από τις ενδείξεις οι προβλεπόμενες προσεγγίσεις θα είναι 250 στο λιμάνι 250. Του Ηρακλείου. Ακριβώς, 250, 10% περίπου πάνω από πέρυσι. Ναι, αλλά πέρυσι, εντάξει, το 22 δεν ήταν η χρονιά έτσι όπως έπρεπε να είναι. Καλά πήγαμε. Μακάρι το 23 να βγει καλό. Δεν αντιλέγω, δεν λέω το αντίθετο. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι και κάτι άλλο. Αυτή η ακρίβεια, αυτή η άνοδος του πληθωρισμού, γιατί ακούγαμε επίσης κατά την περισσινή χρονιά, κύριε Παπαδάκη, ότι οι τιμές, και μάλιστα ακούγαμε από εταιρείες να λένε ότι ή διαβάζαμε ότι, κοιτάξτε, υπάρχει και μια χασούρα.
διότι δεν πας να κλείσεις μια κρουαζιέρα την τελευταία στιγμή, είναι κάτι το οποίο έχεις κάνει μήνες πριν, τα πακέτα ήταν διαφορετικά. Φέτος θα πάνε άραγε και με εκείνα τα πακέτα, και δεν ξέρω πόσο αβεβαιότητα επικρατεί με αυτό, θα πάνε κοντά με τις ίδιες τιμές, γιατί όλοι λέγανε ότι σαφέστατα τα μπάτζετ αλλάζουν και θα είναι πολύ πιο ακριβά, γιατί και εμείς έχουμε περισσότερα έξοδα, και δεν ξέρω αυτό πόσο επηρεάζει. Η πρόταση ενδείξει αυτό, νομίζω ότι υπάρχει μια συγκράτηση τιμών στην κρουαζιέρα, ακριβώς για να δώσουν κίνητρο στον κόσμο να κάνει τις κρατήσεις του. Και η αίσθηση που έχουμε από τους Ευρωπαίους είναι ότι σαφώς έχει πληγεί το εισόδημά τους από την αύξηση του πληθωρισμού. Όμως μπορεί να περιορίσουν, συνήθως ο Γερμανός για παράδειγμα ταξιδεύει 3 φορές το χρόνο. Μπορεί να κόψει τη μία από τις 3 από τις κοντινές μετακινήσεις, αλλά θα κάνει όμως τη μία μεγάλη μετακίνηση για διακοπές. Άρα λοιπόν εμείς κρατάμε αυτή την ανάγκη που έχει. Την ανάγκη που έχει ακριβώς. Έτσι. Είμαστε ακόμα στην μετά κορονοϊό περίοδο που υπάρχει αυτή η διάθεση του κόσμου να βγει έξω για να ταξιδέψει. Τώρα να πω ότι είναι καλό αυτό, ότι στηριζόμαστε σε αυτή την διάθεση του κόσμου των επισκεπτών να ταξιδέψουνε. Μας βοηθάει στην, όπως είπαμε, στην μεταβατική περίοδο της οικονομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα μας για την κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Μακάρι και σε όλη τη χώρα να πάνε καλά τα πράγματα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Κρήτης, έτσι να κινηθούν και να είναι τα νούμερα εξίσου καλά, κύριε Παπαδάκη. Τα ίδια μηνύματα έχουμε στα υπόλοιπα ελληνικά λιμάνια κρουαζιέρας. Γύρω στο 10 και κάτι είναι η αύξηση των προβλεπομένων προσεγγίσεων. Μάλιστα. Σε όλα τα ελληνικά λιμάνια. Είναι σε όλα τα μεγάλα, δηλαδή Κέρκυρα, Πειραιά, Ρόδο, που μιλάμε περίπου σε αυτά τα νούμερα κινούνται για αυτήν. Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια τάση γενικότερα να μην πράσει για το 2023. Μακάρι να μην αλλάξουν τα δεδομένα μας και τα σχέδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι βγαίνουν έξω, κάνουν τη βόλτα τους στην αγορά, κύριε Παπαδάκη, ψωνίζουν και όλα αυτά, κάνουν την εκδρομή τους, πάνε είναι σε... Ενισχύουν την τοπική οικονομία πολύ περισσότερο. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ.